Και ελευθερία το καταλαβαίνω. νιώθω εγώ εις πράττω ότι εννοεί ότι επειδή εγώ με το λέει, εγώ και ο Μαρτίκας είμαστε στο ίδιο αγωνιστικό επίπεδο. Ναι. Γιατί έφαγα 10 ψήφους εδώ εγώ. Όχι, Σπύρο μου, θα σου πω. Μία σου μόνο πω. Από μένα όχι, πήρε ο Μαρτίκας και μία από πέρα... την. Όχι, όχι. Που το έπαιρνε. Είμαι εδώ πέρα 5 εβδομάδες. Δεν είμαι 3 μήνες. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη με τον εαυτό μου για αυτές τις 5 εβδομάδες και για αυτόν τον αγώνα που έχω δώσει. Έχω μπει και έχω κάνει και καλούς στόχους, έχω μπει και έχω κάνει και κακούς στόχους. Στις 5 εβδομάδες και μία πήγες καλά στους στόχους. Πιστεύεις ότι είσαι καλή αγωνιστικά γιατί κρατιέσαι από ένα εβδομαδίο πυροτέχνημα τύχης αγωνιστικής που είχες. Ήρθες και σε αγκαλιάσαμε, σε στηρίξαμε. Μετά όμως σε καταλάβαμε. Και ευτυχώς σε καταλάβαμε γρήγορα. Μας ξεγέλασες. Αλλά συνήθως αυτός που έχει την πρόθεση να ξεγελάσει δεν έχει και τον απαιτούμενο χρόνο για να το κάνει συνέχεια. Τον καταλαβαίνουν. Ελευθερία μου, δικαίως είσαι υποψήφια. Αγωνιστικά από την ομάδα μας. Δικαίως. Μήπως πρέπει να τα βάλουμε όλα κάτω με τον εαυτό μας ο καθένας και να έχει ο καθένας την αυτογνωσία να πει. Το εμένα μου αρέσει να το πείτε το. Δηλαδή, ελευθερία μου, εσύ είσαι δηλαδή αγωνιστικά του επίπεδου της Στέλλας και απλά χθες έφερες δύο ήττες. Δεν έχω πει κάτι τέτοιο. Και δυσανασχετείς αν ψηφίστηκες. Δεν δυσανασχετώ, πουλάκι. Δυσανασχετείς αν δεν ψήφιστηκα, πήρες 10 ψήφους και εγώ πήρα 2. Έλα, πάμε τηλεοπτικό χρόνο. Εγώ πάντως. Δεν μπορεί ο Σπύρος Μαρτίκας να μην κερδίσει τηλεοπτικό χρόνο και ξεκινάει και βγάζει λόγο. Και με έπιασε ένα πράγμα που του λέω το Σπύρο, ρε Σπύρο, του λέω. Σταμάτα πια αυτό που κάνεις, να βγάζεις λόγο και να παίρνεις τηλεοπτικό χρόνο κτλ. Γιατί σώει και καλά τώρα να βγεις μπροστά σε μια καινούργια ομάδα που βρίσκομαι με τους μπλε, που είμαι μια χαρά με τα παιδιά, να θες να σπείρεις μια διχόνοια. Γιατί εγώ αυτό το πράγμα κατάλαβα εκείνη τη στιγμή από το Σπύρο. Το μόνο μου παράπονο, και το λέω ξεκάθαρα, είναι ότι δεν είδα καμία ψήφο στο Σπύρο. Πέρα από μένα και της Μελίνας, που μπήκε, έκανε δύο αγώνες, είχε ένα κακό ραν σε θέμα ταχύτητας και δεν έφερε ούτε και αυτός δύο πόντους στην ομάδα. Και δεν είδαμε να ψηφίζει το Σπύρος και πέσανε όλοι πάνω μου. Κι εγώ εχθές δεν έφερα δύο νίκες. Γιατί πήρα μόνο δύο ψήφους. Αναρωτιέται η ελευθερία. Στην ερώτηση αν τις θεωρεί άδικες, απαντάει πως όχι. Για να καταλάβουμε όλα, να σε ρωτήσω κάτι. Θεωρείς δηλαδή ότι εχθές αδικήθηκες σαν παίκτρια της ομάδας? Δεν ξαναλέω τα ίδια. Είπε όχι, αλλά έτσι. Άκου. Το αλλά ή το όμως που λέει ελευθερία. Είναι για την τελευταία μέρα, το τελευταίο αγώνα. Είναι ότι σαν απαντήθηκε. Αλλά από την άλλη θέλει να δικαιολογηθεί. Θέλει να δικαιολογηθεί και να αφήσει να εννοηθεί ότι ναι, αδικήθηκε. Και δεν την νοιάζει που πήρε 10 ψήφους. Τη νοιάζει γιατί εγώ πήρα 2. Γιατί δεν πεθαίνει κατσίκα του γείτονα. Αυτό μου θύμισες, ελευθερία μου. Να σου πω γιατί είσαι πιο ευνοημένη, για να τελειώσω γιατί με κοβηρία. Γιατί έχεις μπει στις 5 εβδομάδες. Έχεις μπει, ξέρεις τι γίνεται έξω ακριβώς. Έχεις μπει πιο φαγωμένη, πιο δυνατή. Τι να μην το πω. Έχω υπάρξει και εγώ σε ένα παιχνίδι που έχω μπει το 21. Και έχω πεινάσει πάρα πολύ και ξέρω πώς είναι. Τι σχέση έχει το 21 με το 23, ναι. Δύο χρόνια πριν. Ναι, θέλω να σου πω ότι όπως αυτό που λες ότι έχω μπει και διαβασμένη και έχω μπει και φαγωμένη, είναι και η νόμη του παιχνιδιού αυτό. Κάποιοι θα μπουν μετά. Μου λες ότι εσύ, Ελένη, εσύ, Νίκο, εσύ, Γιώργο, είστε 5 εβδομάδες πιο πολύ, 6, 7 εβδομάδες πιο πολύ εδώ μέσα. Και σου λέω, ελευθερία μου, το έχεις ξαναπαίξει το παιχνίδι, ναι. Έχεις μπει απ' έξω, ξέρεις τι γίνεται, έχεις μπει φαγωμένη, έχεις μπει το ένα, έχεις μπει ξεκούραση, έχεις μπει το άλλο. Δεν καταλαβαίνω το φαγωμένη και διαβασμένη τι διαφορά κάνει. Δηλαδή, διαβασμένη στο παιχνίδι να κάνω τι, να παρακινήσω ψηφοφορία, να κάνω κάτι, αφού δεν είναι στο χέρι μου να κάνω κάτι, ούτε χειρίζομαι κάποια πράγματα έτσι ώστε να βγω ευνοημένη σε κάτι. Πλέον έχω εμέρι, έχω κουραστεί από όλο αυτό. Θεωρώ πραγματικά ότι δεν βρήκα καμία στήριξη από τη μέρα που έχω μπει στο παιχνίδι. Όλο αυτό που είχα πάρει από την κόκκινη ομάδα μεταφέρθηκε και στην μπλε ομάδα αυτή τη στιγμή και με τον πρώτο αγώνα όλοι πήγαν και με ψηφίσανε.
εμένα αυτό είναι το παράπονό μου.